Κάλυμνος, το νησί των Σφουγγαράδων για το οποίο όλοι έχουμε ακούσει. Ένα νησί μαγικό, φιλόξενο, ανέγγιχτο από το μαζικό τουρισμό της εποχής, που μας παίρνει από το χέρι και μας συστήνει όμορφες ακρογιαλιές και δεκάδες εναλλακτικές για αξέχαστες διακοπές. Από μακριά μοιάζει με βράχο άνυδρο και το πρώτο που βλέπει κανείς πλησιάζοντας είναι οι λαξευμένες ελληνικές σημαίες που δεσπόζουν στο τοπίο. Οι πρωτομές των αξιωματικών που έχασαν τη ζωή τους τη νύχτα των ημείων δεσπόζουν επίσης έξω από το λιμεναρχείο, στην Πόθια, την πρωτεύουσα του νησιού, η οποία είναι χτισμένη αμφιθεατρικά ανάμεσα σε βουνά και κάτω από τη μονή του Αγίου Σάβα και κάτω από δύο κάστρα. Εντυπωσιακά νεοκλασικά αρχοντικά μπερδεύονται γλυκά με τη δωδεκανησιακή και την ιταλική αρχιτεκτονική, ενώ σε κάθε χαντιρίμι, όπως λένε τα καλτιρίμια καλύμνη, ταξιδεύει κανείς στον χρόνο και νομίζει πως θα δει τις φουκαίνες, τις περίφημες γιαγιάδες που κάθονται τα απογεύματα στις αυλές. Φεύγοντας προς το βορρά, συναντά κανείς αυθεντικά χωριά, γεμάτα ελληνιστικούς και βυζαντινούς θησαυρούς, αλλά και απόμερες σχεδόν ανέγγιχτες παραλίες. Από τον Εμποριό, το πιο απομακρυσμένο και το πιο ήσυχο χωριό του νησιού, με ωραία μικρά σπιτάκια, γραφικά δρομάκια και ένα κλεισάκι με μπλε τρούλο, και από τα επίσης παραθαλάσσια σκάλια, αμφιθεατρικά χτισμένα με θέα την Τέλενδο και το νησάκι Καλαβρό, μέχρι μια γόνιμη κοιλάδα γεμάτη μανταρινιές και πορτοκαλιές, που καταλήγει σε ένα ιδιαίτερο φιόρδ κατά μεσίες του Αιγαίου Πελάγους. Επιστρέφοντας στην Πόθια, επιβάλλεται μια περιήγηση στο Ναυτικό Μουσείο για να γνωρίσει κανείς τη γοητευτική παράδοση των Σφουγγαράδων. Ένα από τα πολλά που προσέφερε η Ελλάδα στον κόσμο είναι τα σφουγγάρια που τα σύστησαν οι καλύμνοι σε όλο τον πλανήτη. Η σφουγγαλία αναπτύχθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, με τα σφουγγάρια να θεωρούνται πολύτιμα σαν χρυσάφι, μιας και η Μεσόγειος διαθέτει το ιδανικό περιβάλλον ανάπτυξης. Το 1854 ο στόλος του νησιού μέτραγε 120 καΐκια και 840 δίτες. Μόλις 4 χρόνια αργότερα, το 1858, τα καΐκια είχαν γίνει ήδη 254 και οι δίτες 2000. Μετά την κρίση του 1986, της χρονιάς του Τσέρνομπιλ, που πέθανε ο βυθός του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου και έστειλε στην ξενιτιά εκατοντάδες καλύμνιους, σήμερα η κατάσταση έχει αντιστραφεί και η παραγωγή, αλλά κυρίως η επεξεργασία, ανέρχεται στα 30.000 φουγγάρια ετησίως. Οι εξαγωγές ανθίζουν ξανά. Στο μουσείο θα δει κανείς όλα τα είδη σφουγγαριών, τους αχταρμάδες, τις στολές και τα σκάφανδρα, τα αυτοσχέδια, συστήματα αναπνοής, αλλά και πολλές φωτογραφίες και μαρτυρίες που μας μειούν σε σκληρή πραγματικότητα του καλύμνιου βουτυχτή, που έφευγε από το νησί μέσα σε τραγούδια και γλέντια για το καλό κατεβόδιο, μιας και δεν ήξερε αν θα επιζήσει για να γυρίσει πίσω. Ένας ακήρυχτος πόλεμος που πέρα από τους νεκρούς άφηνε πίσω τους ακατεμένα παλικάρια από την όσο των δυτών, μιας και δεν γνώριζαν πώς να την αντιμετωπίσουν. Ακόμα περισσότερες πληροφορίες για τη ζωή των Σφουγγαράδων και τις οικογένειες της Καλύμνου, φτωχές ή πλούσιες, όλες πολύτεκνες, θα τις βρει κανείς στο Καλύμνικο σπίτι. Λοιπόν, εδώ έχουμε το τσεμπέρι της Καλύμνου, το οποίο ήταν απαραίτητο για όλα τα κορίτσια. Έπρεπε να το φορούν από 4-5 χρονών τουλάχιστον και είχε δύο όψεις. Αν φορούσε τον Αετό, ήταν ελεύθερη. Αν φορούσε τον Στεφάνη, ήταν παντρεμένη. Να γίνονται σωστές επιλογές από τα αγόρια. Εδώ έχουμε το κρέβατο. Ο κρέβατος ήταν το οικογενειακό κρεβάτι, κοιμόταν όλη η οικογένεια μαζί. Αυτός θεωρείται μικρός, αλλά από μιας αρχής ήταν μεγάλος. Η Κάλυμνος το πρώτο νησί σε πολυτεχνία στην Ευρώπη. Το περισσότερο στην ιστορία με 24 παιδιά από μία μάνα. Πολλά παιδιά. Εδώ έχουμε μια οικογένεια με 15 αδέλφια, είναι όλα ακόμα εν ζωή. Και από πάνω η κούνια για το μικρό μωρό. Οι μητέρες ήταν πολύ κουρασμένες, οπότε έβρισκαν πιο πρακτικούς τρόπους. Κοιμόταν εκεί η μητέρα, είχε το σκηνή εδώ και με το που έκλαιγε το μωρό το έκανε έτσι ξανακοιμόταν. Και εδώ η Στίβη, η υπόλοιπη Ελλάδα το λέει Γιούκο, εμείς το λέμε Στίβη, δηλαδή στίβαζαν σε σειρά τα πρικιά. Και όταν η μητέρα βλέπει ότι η κόρη ήταν έτοιμη να παντρευτεί, 14, το πολύ 18 ήταν έτοιμη, 20 ήταν δύσκολα τα πράγματα. Οπότε με το που έβλεπε η μητέρα ότι η κόρη ήταν έτοιμη, δίπλα στο παράθυρο τραβούσε την κουρτίνα να φαίνονται απ' έξω. Η κόρη μου είναι έτοιμη, ας έρθουν οι προτάσεις γάμου. Σκληρό και ρυψοκίνδυνο το DNA των καλυμνιωτών, ανδρών και γυναικών. Μας λέει η Ειρήνη για τις έγκυες γυναίκες που γεννούσαν στα χωράφια. Οπότε κάθε πρωί οι γυναίκες ήταν με πάρα πολλά φρύδανα, ακόμα και έγκυες πήγαιναν στα βουνά. Και αν μια γυναίκα είχε προχωρημένη εγκυμοσύνη και καμία βοήθεια, πάλι πήγαινε.
Απλά έπαιρνε ένα σκαφνί μαζί, γιατί φοβόταν μην τυχόν τη έρθουν οι πόνοι τη γέννα. Και αν ερχόταν οι πόνοι τη γέννα. Και ήταν πάνω στο βουνό, καθόταν εδώ, ασκούσε πίεση, γεννούσε το παιδί μόνη. Έκοβε τον οφάλιο λόρα με την πέτρα. Στο ένα χέρι το παιδί, και ανάτυχε και είχε δυνάμεις και αυτά να μαγειρέψει και τα άλλα τα παιδιά. Εδώ ήταν ο προπαππούς μου. Πατρεύτηκε την προγιαγιά μου, έκαναν μαζί 4 παιδιά. Είδε ότι πολλοί πέθαναν με το σκάφανδρο, φοβήθηκε πολύ και έφυγε και πήγε στο Τάλπο Σπριν της Φλόριδας στην Αμερική. Σήμερα στο Τάλπο Σπριν της Φλόριδας έχει 8.000 καλύμνιους, που ως επιτοπλίστων έφυγαν εκεί για να ασχοληθούν με τους σφουγγαλεία, γιατί τα σφουγγάρια είναι σε ρηχά νερά, δεν είναι πολύ βαθιά. Ήταν από τους πρώτους που πήγε, πήγε εκεί, είδε ότι ήταν καλή, στέλνει γράμμα της γιαγιάς, λέει μάζεψέ τα και έλα γρήγορα πάνω, να μείνουμε εδώ. Η γιαγιά μου έπρεπε να ταξιδέψει ένα μήνα ολόκληρο τον Ατλαντικό με 4 μωρά παιδιά. Φοβήθηκε πάρα πολύ, απάντησε κατηγορηματικά όχι. Στο κατηγορηματικά όχι της γιαγιάς τσαντίστηκε πολύ ο παππούς και στέλνει τη συγκεκριμένη φωτογραφία που έχει το δάχτυλο εδώ και λέει θα το θυμηθείς το όχι σου. Γιατί από κοντά δεν πρόκειται να με ξαναδείς ποτέ. Ο παππούς δεν ξαναήρθε ποτέ, δεν μάθαμε ποτέ του νέα, δυστυχώς. Ούτε η γιαγιά πήγε. Το κράτησαν ανιάτικο και οι δύο. Και πριν λίγα χρόνια, όπως έκανα ξενάγηση, ήρθε εδώ μια παρέα και είχε μια γυναίκα που όταν ήρθε κοντά εδώ, οριόταν ότι έχει την ίδια φωτογραφία στο σπίτι της. Συζητήσαμε, βγάλαμε άκρη, ξαναπαντρεύτηκε και έκανα άλλη οικογένεια. Ήξερε ότι ο προπαππούς της κρατούσε από την Κάλυμνο, δεν ήρθε τυχαία. Απλά δεν ήξερε ότι υπήρχε οικογένεια από πίσω. Επιστρέφοντας από το σπίτι της Καλύμνου, τι θα τέριαζε περισσότερο από ένα τραπέζι στρωμένο με παραδοσιακά εδέσματα, κυρίως θαλασσινά, σε περίοπτη θέση του χταπόδι και χταποδοκευθέδες, αλλά και το χταπόδι στιφάδο, η κρασάτο, η ξυδάτο, όπως και τα αλίπαστα, παστός μπακαλιάρος, παλαμίδα και σαρδέλες. Ή το μυρμιζέλι, μια σαλάτα που θυμίζει κρητικό ντάκο με παξιμάδια, ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, κάπαρι, κρύταμο και κοπανιστή, αλλά και με παστές σαρδέλες. Ό,τι είχε κάθε οικογένεια έβαζε. Οι δρόμοι ανάμεσα στους βράχους της Καλύμνου είναι γεμάτοι ρήφια, τα δικά τους αγριοκάτσικα, που δεν ξέρουν από κοπάδι, αλλά αλυτεύουν μόνα τους και επιστρέφουν στο μαντρί μόλις ακούσουν το σφύριγμα του βοσκού. Και εκεί στη μέση του πουθενά, αν σηκώσει κανείς τα μάτια, θα δει πολύχρωμες φιγούρες να κρέμονται από τα βράχια. Οι αναρριχητές δεν λείπουν σχεδόν ποτέ από το νησί. Ούτε 100 ούτε 200, αλλά 4.000 διαδρομές έχουν χαραχθεί πάνω στα απόκριμνα βράχια από τους ειδικούς. Βρήκαν ανάμεσα στις αϊτοφολιές κατακόρυφα μονοπάτια και εξόπλισαν τα πεδία με καλά ασφαλισμένα βίσματα. Αν και τα ζεστά μεσημέρια του καλοκαιριού δεν ενδείκνυται για αναρρίχηση, εντούτοις πολλές ομάδες το επιχειρούν σε συνδυασμό με καλοκαιρινές διακοπές. Η αμιγώς αναρρηχητική εποχή είναι η άνοιξη αλλά και το φθινόπωρο. Η Κάλυμνος έχει επάξια καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους αναρχητικούς προορισμούς στον κόσμο. Έμπειροι αναρχητές συγκρίνουν τους βράχους της Καλύμνου με αυτούς της Ταϊλάνδης ή της Σικελίας, η ελληνική εμπειρία όμως υπερτερεί στα σημεία, καθώς αποτελεί τον πιο πλήρη συνδυασμό. Οι διαδρομές, όλες εύκολα προσβάσιμες από μονοπάτια και με σωστή και ευδιάκριτη σήμανση στις αφετηρίες, έχουν μεγάλη ποικιλία δυσκολίες. Πετυχαίνουμε έξω από τα Αργινόντα μια ομάδα Ιταλών και ο Λούκα επιβεβαιώνει. Great guide. The panorama, the view is breathtaking. This sea and after very good food. And I like very much this this place. I never been in Greece before, but I found this that this country really charming, very Ταυτόχρονα αναπτύσσεται και ο θρησκευτικός τουρισμός με τα μοναδικά μοναστήρια και τις εκκλησίες με τα μαρμάρινα ή τα επιχρυσωμένα τέμπλα, μπροστά στα οποία ο επισκέπτης θα δει εκατοντάδες στάματα, μα και πολλά σφουγγάρια. Έχουμε δεκάδες εξοκλήσια στο νησί, οπότε έχουμε
περιπατητικό τουρισμό που όλος το 90% καταλήγει σε κάποιο εξοκλήσι και είναι ευχάριστο να περάσεις ένα απόγευμα περπατώντας και καταλήγοντας σε ένα όμορφο εκκλησάκι να πας να ανάψεις ένα κερί, να προσευχηθείς και να επιστρέψεις. Και βέβαια να μην ξεχάσουμε και την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, του Πολιούχου μας, με τον μικρό αχταρμά, με το μικρό πλοιάριο που αχταρμάς είναι τα καΐκια που πηγαίνανε για να, οι δίτες για να μαζέψουν τα σφουγγάρια. Έχουμε ένα μικρό ομοίωμά του στην αυλή του Αγίου Νικολάου. Βέβαια ο Άγιος Νικόλαος είναι μια υπέροχη εκκλησία που θα πρέπει κάποιος να δει όταν έρθει στο νησί μας. Και έχουμε και στην Κάλυμνο ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα που δει ο ήλιος πίσω από το νησί της Τελέντου και δει στην πλευρά που είναι το μαρμαρωμένο πρόσωπο της πριγκίπισσας. Ο θρύλος λέει ότι υπήρχε η πριγκίπισσα του καστού της Τελέντου, το όνομά της ήταν Πόθα και αγαπούσε το πριγκιπόπουλο που έμενε στο καστέλι. Για να δούνε λοιπόν αν η αγάπη τους ήταν αληθινή, η πριγκίπισσα έβαλε ένα κερί απάνω σε ένα κομμάτι ξύλο και το στείλε προς το καστέλι, το οποίο είναι απέναντι στην Κάλυμνο, στην απέναντι πλευρά της Τελέντου. Και σκέφτηκε η βασίλισσα, η πριγκίπισσα, ότι αν το κερί φτάσει αναμένο, ο πρίγκιπας μ' αγαπάει. Εάν το κερί σβήσει στη διαδρομή, ο πρίγκιπας δεν μ' αγαπάει. Κερί ήταν αυτό, πάνω σε ένα ξύλο το είχε στερεώσει, στη μέση της διαδρομής έπεσε στη θάλασσα, έσβησε το κερί και από τη στενοχώρια της η πριγκίπισσα Πόθα έπεσε και πνίγηκε στα νερά της Τελέντου και ο θρύλος λοιπόν λέει ότι το πρόσωπό της σε προφίλ είναι μαρμαρωμένο απάνω στο νησί της Τελέντου και το βλέπεις καλύτερα στο ηλιοβασίλεμα της Τελέντου, τότε διαγράφεται πιο καλά. Η Τέλεντος είναι από μόνη της ένας μικρός παράδεισος. Τα καϊκάκια αποφεύγουν κάθε μισή ώρα από τις Μυρτιές, μέσα σε λίγα λεπτά μεταφέρουν τον επισκέπτη στην Ελλάδα του 80. Οι μόνες ρόδες που κυκλοφορούν είναι τα ποδήλατα των παιδιών και το μόνο που ακούει κανείς είναι ο ήχος από τις βουτιές και τα γέλια από τις παρέες που τρώνε χταποδοκευτέδες πάνω στο κύμα. Εάν έχετε την τύχη να βρεθείτε στο νησί στις 24 Ιουνίου, του Αγιάννη που γιορτάζουν τον Κλείδωνα, θα δείτε τις παραλίες στο Μασούρι αλλά και απέναντι, στην Τέλενδο, να γεμίζουν φωτιές και οι φλόγες να διαδέχονται τα χρώματα του ηλιοβασιλέματος. Τα χρώματα από το λιόγερμα βάφουν και την Πόθια, μέχρι που νυχτώνει και η πρωτεύουσα φοράει τα καλά της, για να σας περπατήσει στα χαντιρίμια της, να κεράσει τσίπουρο ή άναμα, το γλυκό κρασί, για να σας κλέψει μια υπόσχεση, να ξανάρθετε.